Πάντως τα καλά παιχνίδια εκείνη τη χρονιά, τα σοβαρά παιχνίδια για να το πω διαφορετικά, τα έκανε η ΑΕΚ και θα τα ξαναθυμηθούμε τώρα. Ζωκορά, Νταρντέν, κρατιέται, αλλά με τα αριστερό θέλει να βγάλει και τη βγάζει την μπάλα για τον Ταγκάνο, το σουτ δίπλα από το δοκάρι, το πρώτο σουτ στο δεκάλεπτο ακριβώς. Εσλίγια με τον Σόγκ, ο Σόγκ πίσω, ο Τάις πλάγια, ο Νταρντέν, η ΑΕΚ συνεχίζει με 10 παίκτες, λόγω του καψής είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Το σουτ του Σόγκ δίπλα από το δοκάρι του Χιώτη στο 31. Ζαγοράκης, του σήκω στο κεφάλι. Και θα προσπαθήσει να βρει τον Τσάρτα που βρίσκει μια πολύ ωραία παλιά τον Αλιτζή. Και κινεί τον Νικολαίδη από την άλλη πλευρά. Η ΑΕΚ εδώ πρέπει να σκοράρει με τον Νικολαίδη που κάνει την τρίπλα. Κολλάει στο κενό τέρμα. Το σουτ, η απόκρουση και η ΑΕΚ χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 35 να ανοίξει το σκορ. Η κεφαλιά πάσα από τον Νικολαίδη για τον Αλιτζή που κατεβάζει. Σουτάρει με το αριστερό πόδι. Απελπιστικά out στο 50 εδώ ο Αλιτζής. Πετκοφ. Right. Ζαγοράκης, έξυπνη παλιά. Πετκόφ που θα γυρίσει, ωραίο σουτ πάνω στον Μούνς και είναι κόρνερ. Όχι, θα δώσει φάουλ ο Αυστριακός. Ο Τσάρτας μπερδεύτηκαν εκεί με τον Πετκόφ και Νταγκάνο. Η παλιά και πάλι για τον Μπεσλίγια. Μπεσλίγια απέναντι από τον Χιώτη. Το πλασέ διώχνει ο Χιώτης και σώζει την ΑΕΚ στο 83. Έξυπνο Τσάρτας Νικολαίδης. Ανεβαίνει ο Λάκης, του πετάει την μπάλα. Είναι η ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει το παιχνίδι και θα το χάσει ο Λάκης τον γκολ στο 89. Ήταν η ευκαιρία της ΑΕΚ. Ο Λάκης πετάχθηκε. Δεν υπάρχει offside παρότι φωνάζει ο Ιγκράου και θα πλασάρει άσχημα ο Λάκης από τον Μούνς. Κασάπης φεύγει γιατί η εκτέλεση πέφτει στην μερίδα του Τσάρτα. Η κεφαλιά καλή από τον Κατσουράνη, η απόκριση του Αντωνιόλη. 18 λεπτό. Η εκτέλεση του Τσάρτα περνάει μπάλα, αλλά πάνω στον Ιταλό τερματοφύλακα. Εδώ το μάζι για τον Καφού που βγήκε στον Κατσουράνη. Η σέντρα, η έξοδος του Χιώτη. Το σούτ και η απόκριση από τον Έλληνα τερματοφύλακα. Στο σούτ του Βενσάν Καντελά. Μπατιστούτα. Τσάρτας για Νικολαίδη και Ίβιτς και φεύγει ο Νικολαίδης στο τέτα με τον Αντωνιόλη, μπάλα out! Ο Έμερσον για τον Μπατιστούτα. Ένας αναντίον ενός, η σέντρα πολύ καλή, επικίνδυνη κατάσταση εδώ και out ο Λίμα. Έκοψε ο Κωστένοβλου αλλά πιένει ο Μπατιστούτα, κόβει ο Καψής. Και ο Σαγοράκης ένα καταπληκτικό άνοιγμα για τον Λάκη. Ο Λάκης με χώρο, σέντρα πρώτο δοκάρι, πετάγει τον Νικολαίδης, διώχνει ο Αντωνιόλη. Ο Λάκης έχει ακόμη μια ευκαιρία. Αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι να λυζεί στην κεφαλιά. Πρώτο Νικολαίδη, επεμβαίνει ο Αντωνιόλη. Νικολαίδης. Αλλά δεν έφτασε στον αναλυτζή Λάκης. Λίμα. Η κόντρα από τον Λάκη που κερδίζει την μπάλα. Βγαίνει ο Αντωνιόλη, πέφτει ο Λάκης κάτω. Σφυρίζει ο Βάρβερ, αλλά αυτό που σφυρίζει είναι κίτρινη κάρτα εις βάρος του Βασίλη Λάκη στο 70. Ωραία ο Λάκης πρώτο Καντελά. Ο Νικολαίδης με τον Κουφρέ κερδίζει την κόντρα. Η πάσα για τον Αλιτζή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 79. Φεύγει πλάγια ο Αλιτζής στο σου. Κλείνει την γωνία ο Αντωνιόλη και αποκρούει. Και ο Πανούτσι δεν θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζει την ικανότητά του με το δεξιπόδι. Αυτό κάνει και τώρα. Η μπάλα περνάει από το τείχος χαμηλά. Δοκάρι. Εδώ ο Πανούτσι πήγε να σκοτώσει την ΑΕΚ όπως την είχε σκοτώσει. Το 94 στην δεύτερη Τεργέστη με δύο γκολ. Προς απάντηση του ενός από τον Τόνι Σαβεύσκη. Τώρα το τείχος έχει έρθει λίγο πιο μπροστά. Αυτή τη φορά στα δίχτυα. Και ο Τσάρτας ανοίγει το σκορ στο έκτο λεπτό. Ένα εκπληκτικό φάουλ από τον Βασίλη Τσάρτα. Ο Τσάρτας βλέπετε, βρήκε με ένα βήμα την μπάλα και από εκεί πέρα ο Κασίγιας άργησε να φύγει αλλά και να έφυγε νωρίτερα. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ στο 6 είναι μπροστά στο σκορ. Λάθος εκεί από τον Ράιτ όμως, η υπερβολική σιγουριά. Ραούλ, την μπάλα πλάγια, ο Ζιντάν σε καλή θέση, το σουτ και 1-1. Πάρει ο Ραούλ από το λάθος που κάνει ο Ράιτ. Ο Ζιντάν τσιμπάει την μπάλα με το δεξί πόδι. Και με χαρακτηριστική άνεση με το αριστερό ισοφαρίζει. 1-1. Και είναι το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ.
Το εκτελεί ο Τσάρτας. Η γκολ 2-1 για την ΑΕΚ. Πετάχθηκε ο Μαλαδένης και κάνει το 2-1. Από το κόρνερ του Τσάρτα στο 25 ο Μαλαδένης με κεφαλιά προλαβαίνει τον Κασίλιας και κάνει το 2-1 για την Ένωση. Εδώ κοιτάξτε το κόρνερ του Τσάρτα. Έχει ξεκινήσει την κούρσα ο Μαλαδένης και έχει σηκωθεί καλά. Έχει αργήσει να βγει ο Κασίλιας. 2 γκολ λοιπόν για την ΑΕΚ. Παλιά του Τσάρτα, κεφαλιά 3-1 για την ΑΕΚ ο Νικολαίδης. Είναι εκπληκτικό. Στο 28 η παλιά του Τσάρτα ήταν ονειρόδης. Η κεφαλιά του Νικολαίδη απίθανη. Ένα γκολ ποίημα για την ΑΕΚ στο 28. 3-1. Υπάρχουν παιχνίδια πολλές φορές που η Ρεάλ ξεκουράζει κάποιον παίχτη ή αφήνει κάποιον έξω. Σήμερα, με εξαίρεση τον Ρονάλντο που παραλαμβάνω, δεν έχει κάνει ακόμα τον ντεμπούτο του με τη Ρεάλ και τον Μιέρο που είναι πλέον σε αυτή την ηλικία που δεν μπορεί κάποιος να τον υπολογίσει ότι είναι αναντικατάστατος τέλεχος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ και όμως η ΑΕΚ εδώ με την εκπληκτική κεφαλιά του Νικολαίδη μπαίνει 3-1 μπροστά στο σκορ. Τον έκοψε έξυπνα ο Κασάπης, ο Κατσουράνης, η μπάλα πήγε στο Μακελελέ, αυτό το πλεονέκτημα. Ζιντάν, το σουτ, διώχνει ο Χιώτης στο 33. Και τώρα παίζει και ο Μιχάλης. Το κόρνερ, η μπάλα πέρασε, εδώ θέλει προσοχή, 3-2. Θέλει προσοχή, ήρθε ο Ζιντάν όμως, έκανε το 3-2 για την Ρεάλ. Η μπάλα πέρασε από όλους, στο πίσω δοκάρι δεν κάλυψε κανείς, στο 40 λεπτό. Το κόρνερ του Φίγκο, στο πρώτο δοκάρι, πετάχθηκε, κάνει κεφαλιά ο Ραούλ, κανείς. Στο πίσω δοκάρι να φυλάει έναν παίκτη όπως ο Ζητάν. Και πάλι όμως η ΑΕΚ είναι μπροστά στο σκορ ακόμα. Κάτι περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα θέλει η ΑΕΚ για να πάει προηγούμενη 3-2 της Ρεάλ στα αποδυτήρια. Όμως χάνει την μπάλα. Ζητάν, η παλιά είναι κοφτή, κίνδυνος, το σουτ, διώχνει ο Χιώτης, κρατάει το σκορ. Προσπαθεί ο Μακελελέ, έδωσε για τον Ραούλ που γύρισε καταπληκτικά το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Στο 52, καρδιοχτύπησαν οι οπαδοί της ΑΕΚ, το σούτ του Ραούλ πήγε στο δοκάρι, όμως η ΑΕΚ να που έχει τις δυνατότητες καλής αντεπίθεσης με τον Μαλαδένη. Ο οποίος θα κόψει για τον Νικολαίδη που γυρίζει, να το 4-2 για την ΑΕΚ και το κάνει ο Νικολαίδης όχι. Στο 52, η μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ, με ένα λεπτό αμέσως μετά το δοκάρι του Ραούλ. Ο Ρομπέρτο Κάλλος κάνει τη σέντρα, θα πεταχθεί ο Χιώτης και έχουμε το 3-3. Από λάθος της άμυνας της ΑΕΚ, το 3-3 από τον Κούτι. Στο 60 λεπτό. Υπογοήτευση έκδηλη στο πάγκο της ΑΕΚ. Λίνα. Ακριβώς, Χρήστο, καμία κίνηση απολύτως από τον πάγκο της ΑΕΚ. Απλά παρακολούθησαν τον γκολ. Μάλιστα. 3-3. Η Ρεάλ που δεν εκβιάζει καμία φάση. Τώρα εδώ η παλιά της είναι καταπληκτική για τον Ραούλ. Θέλει μεγάλη προσοχή. Ο Χιώτης σώζει. Στο 68. Απέναντι από τον πρώτο σκόρερ του Champions League όλων των εποχών. Η μπάλα γύρισε. Το σουτ. Καλό παρά τα δοκάρια για τον Ζαγοράκη. Στο 73. Παλιά του Μακελελέ. Γυρίζει ο Κούτι. Την παλιά. Ο Καμπιάσο θα βγει, θα διώξει καταπληκτικά ο Χιώτης. Πάλι στις καθυστερήσεις όπως και στο πρώτο μέρος. Ο Χιώτης έχει κάνει τρεις πολύ σπουδαίες, πολύ κρίσιμες επεμβάσεις. Κρατώντας την ΑΕΚ σε δύσκολα διαστήματα. Εδώ τώρα πρέπει η μπάλα να βγει. Και βγαίνει. Η ΑΕΚ μπορεί να κάνει τον γκολ. Όχι, το πλασέ ήταν πολύ βιαστικό από τον Βίβιτς. Από τον Μαλαδένη, συγγνώμη, στο 91.